Τώρα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα κόστα έχουμε και αλλαγές στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλαγές δρομολογούμενες για το θέμα της εκλογικής διαδικασίας, του εκλογικού νόμου. Πώς συνοψίζονται αυτές οι αλλαγές, έτσι με δύο λόγια. Δύο στοιχεία θα δώσω. Ένα είναι ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση να επαναφέρει το παλιό σύστημα, να πάμε λίγο το χρόνο πίσω, με το 42% για την εκλογή δημάρχου, με τον πλειοψηφών συνδυασμό, εάν πιάνει το ποσοστό το 42%, να εκλέγεται πρώτος συνδυασμός και να έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το σχέδιο νόμου και μια ιδιαιτερότητα που φαίνεται στην ουρά είναι ότι εξαλείπτεται εντελώς η τέταρτη κάλπη, η κάλπη που είχαμε για την εκλογή των τοπικών συμβουλίων. Φαίνεται ότι τα τοπικά συμβούλια δοκιμάστηκαν για μία και μοναδική φορά να είναι ανεξάρτητοι συνδυασμοί, τώρα επανέρχονται και μπαίνουν στους κεντρικούς συνδυασμούς ως ουρά στο ψηφοδέλτιο της κάθε παράταξης. Μάλιστα. Για να βάλουμε ένα αυτοδιοικητικό στην κουβέντα μας, είναι ο κύριος Ισαάκ Νικολαίδης, πρόεδρος κοινότητας Πτολεμαϊδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε. Πώς αξιολογείτε αυτές τις δρομολογούμενες αλλαγές, πώς τις βλέπετε στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης? Από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, η σημερινή κυβέρνηση έδειξε πως ο εκλογικός νόμος, ο οποίος είχε λάβει χώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι δεν την εκφράζει, και ενώ έχουμε εκλεγεί ως κοινοτικά συμβούλια με τέταρτη κάλπη, ανεξάρτητα, στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, από αποφασιστικού χαρακτήρα μας είχε κάνει γνωμοδοτικού. Η πρόθεση, από ό,τι βλέπουμε, της κυβέρνησης είναι τα κοινοτικά συμβούλια που διαχρονικά υπήρχαν ακόμη και από τον Καποδίστρια και ως σήμερα να τα επαναφέρει, κάτω από τους υποψήφιους δημάρχους. Αν θυμάστε, στον Καποδίστρια τα κοινοτικά συμβούλια, και μάλιστα ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου συμμετείχε με το ίδιο δικαίωμα της ψήφου ως δημοτικός σύμβουλος στα δημοτικά συμβούλια. Ο Καλλικράτης τον έφερε κάτω από συνδυασμούς και ο Κλισθένης με το 45-55 το 18 ως ανεξάρτητο συνδυασμό πέρα από τους δημάρχους, από τους συνδυασμούς που στον πρώτο βαθμό είναι για την Δημοτική Αρχή, τους είχε δώσει το δικαίωμα της ανεξαρτητοποίησης. Ναι. Ξέρουμε ότι η κοινότητα διαχρονικά αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το διάστημα, από την ανάληψη της κυβέρνησης, πέρα που χάσαμε εμείς τη δυνατότητα που μας έδινε ο Κλισθένης της ανεξαρτησίας και της διαχείρισης πόρων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, μας έκανε γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Σήμερα η κυβέρνηση λέει θα τον αλλάξω τον νόμο και μάλιστα αύριο συγκεκριμένα θα υπάρξει Υπουργικό Συμβούλιο και εισηγείται την αλλαγή του νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Αυτό που εμάς μας στεναχωρεί και μας πικραίνει, έγινε από τον Αύγουστο ακόμη μια θεσμική εκτροπή και συνεχίζει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, και η σημερινή υπουργική σύνθεση, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Πέτρας, συνεχίζουν το έργο του κυρίου Λιβάνη, που είναι ως εισηγητές στην αυτήν αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχουμε αντιδράσει από την αρχή εμείς ως κοινότητες. Έχετε κάνει και ένα σύνδεσμο πανελλαδικό κοινοτήτων? Ναι κύριε Μαυρίδη, έχουμε κάνει, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι ενώ υπάρχει μία θεσμική εκτροπή, ναι. Γι' αυτό γιατί το λέω? Γιατί ενώ η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, να πάει όχι να καταργήσει την απλή αναλογική και πρέπει να περάσουν 2 θητείες στην Βουλή
για να κάνουν αναθεωρητική βουλή για να πάνε στην ενισχυμένη αναλογική, σε εμάς, στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα στις κοινότητες, δεν εφαρμόστηκε. Έγινε μία εκτροπή η οποία, ενώ δεσμευτήκαμε, δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε και δεν έχουμε δοκιμαστεί. Mm-hmm. Συγγνώμη, μας προσβάλλει αυτή η στάση της κυβέρνησης και μάλιστα εγώ ως ένας πρόεδρος μιας πόλεως της Πτολεμαΐδας λέω είναι θράσος αυτό που γίνεται, γιατί ενώ έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους ίδιους πολίτες που έχουν επιλέξει την δική μας σύνθεση στον πρώτο βαθμό και μάλιστα στο όργανο που λέγεται κοινότητα, με τους δημάρχους και με όλοι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μας θεωρούν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία ή δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα. Τι σημαίνει κυβερνησιμότητα? Ότι πρέπει ο πρόεδρος του εκάστοτε κοινοτικού συμβουλίου να είναι υποχείριο του εκάστοτε δημάρχου ή να γίνονται κομματικοί έλεγχοι? Δεν το επιζητούμε αυτό. Εμείς συνειδητά έχουμε κατέβει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, να γίνουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εργαλείο, ναι, φιλτραρίσματος προς την τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό που είναι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, για να βοηθήσουμε στην δημοτική αποκέντρωση και στην αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού. Δυστυχώς δεν μας το δώσαν αυτό το δικαίωμα να δοκιμαστούμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να μας εξηγήσει ο νέος νομοθέτης το σκεπτικό αυτών των αλλαγών, γιατί εφόσον δεν τον ικανοποιεί ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων αυτών σήμερα, τι περισσότερο θα προσφέρει πέρα από αυτό που είπατε εσείς, ότι θα είναι υποχείριο του κάθε δημάρχου της κάθε δημοτικής αρχής η αλλαγή αυτή? Επίσημα, έναν έλεγχο όλων των εν δυνάμει υποψηφίων ή ενασχολήσαντες. Πρέπει, με συγχωρείτε, πρέπει να μπούμε όλοι δηλαδή σε κομματικούς σωλήνες? Δεν πρέπει να υπάρχει και μία ανεξαρτησία στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης? Ακριβώς. Δεν πρέπει να γίνεται το βάπτισμα με τα κοινά, της ενασχόλησης με τα κοινά από τους πολίτες? Πώς θα γίνει? Δηλαδή αναγκάζουμε τους πολίτες να μπαίνουμε είτε σε πρόσωπα, να είμαστε κάτω από πρόσωπα, είτε από κάτω από συνδυασμούς τους οποίους έχουν κομματικά ερίσματα. Κώστα. Αυτό θεωρώ και το έχει φανεί από τις προηγούμενες εκλογές, ότι κατέβηκαν στο στίβο της πολιτικής πάρα πολύ, της διάθεσης για προσφορά στον τόπο τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό είχαμε αυτή τη συμμετοχή και βλέπουμε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο, και γι' αυτό οργανώνονται και έχουμε αρκετά δίκτυα κοινοτήτων πανελλαδικά και προσπαθούμε να πείσουμε την πολιτεία, την κυβέρνηση, ότι θέλουμε να προσφέρουμε, εδώ είμαστε κι εμείς, θέλουμε να είμαστε στην καθημερινότητα, να αποσυμφορήσουμε τον δήμαρχό μας και το Δημοτικό Συμβούλιο από την καθημερινότητα, γιατί στην Ευρώπη των περιφερειών δεν μπορεί ένας δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με τους κάδους της γειτονιάς ή το πώς θα βαφεί το κάθε πεζοδρόμιο. Αυτό μπορεί να γίνει από τους απλούς πολίτες, από τη συμμετοχική δημοκρατία, από τους τοπικούς συμβούλους. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Κώστα. Θέλουμε το αναπτυξιακό μέρος να υπομισθούν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι την καθημερινότητα. Σαφές. Κύριε Νικολαίδη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, εγκατακλείδει, μορφές αντίδρασης, τηλεγραφικά, σε μορφή τίτλου. Μορφές αντίδρασης θα σας τα πω. Αύριο πραγματοποιείται το Υπουργικό Συμβούλιο και έρχεται σχέδιο νόμου για να πάει για τη Βουλή να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους, αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ως κοινότητες, δυστυχώς δεν βοηθάει και η πανδημία, δεν βοηθάει και βλέπουμε ότι πολλά πράγματα, ιδιαίτερα και στην περιοχή μας, αλλά και πανελλαδικά, τρέχουνε σε διαβουλεύσεις από πλευράς κυβέρνησης και δεν λαμβάνουν υπόψη και την πανδημία, να πάνε κάποια πράγματα παραπίσω. Θα γίνει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι σε 1-2 μήνες, δεν ξέρω πόσο θα είναι η διαβούλευση για τον νόμο,
της αλλαγής για την αυτοδιοίκηση. Συναντήσεις με βουλευτές, με κόμματα που να τους πείσετε. Έχουμε εμείς ως δίκτυο πανελλαδικό, ναι, που έχουμε κοντά στα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά δίκτυα προέδρων και κοινοτικών συμβουλίων πανελλαδικά. Ζητήσαμε συνάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη. Την Δευτέρα το απόγευμα θα είμαστε σε τηλεδιάσκεψη το συντονιστικό όργανο των κοινοτήτων Ελλάδος. Υπάρχουν πολλά δίκτυα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 1000 προέδρους. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι κοντά, έχει κοινότητες 6.150, κάπου εκεί είμαστε. Από τους 325 δήμους προκύπτουν 306.000 τόσες κοινότητες. Ζητήσαμε συνάντηση, τελικά θα γίνει με τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό για να καταθέσουμε την Δευτέρα. 4.30 ώρα το απόγευμα για να καταθέσουμε. Θα αναμένουμε ενημέρωση. Ευχαριστούμε θερμά.